Επόμενη κατηγορία που σας προσάπτουν σε εισαγωγικά κατηγορία είναι ότι ήσασταν έτοιμος από καιρό και θέλω να σας ρωτήσω ότι την απόφαση για να διεκδικήσετε την ηγεσία του Πασόκ την πήρατε πριν ή μετά τις ευρωεκλογέ. Περιμένατε δηλαδή στη γωνία την αποτυχία σε εισαγωγικά του Νίκου Ανδρουλάκη ε, εδώ και καιρό. Όπως ξέρετε έκανα μια σύνδεξη μια εβδομάδα μετά τι εκλογέ, mm -hmm. όπου ζήτησα ένα, ότι χρειάζεται ένα συμμετοχικό σοκ και να πάνε όλα στη βάση. Η απόφαση προφανώ είναι μετά και είναι από το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα έχει ένα διτό ρόλο. Το πρώτο είναι ότι το 60% του κόσμου γύρισε την πλάτη στι διαδικασίε των ευρωεκλογών και στα κόμματα. Λόγω τη αποχή. Λόγω τη αποχή. Και αυτό αποτυπώνεται και σε όλε τι μελέτε, όπου η πολιτική με ίτα και με όμικρο γιώτα είναι στον πάτο. σε όλου του θεσμού, στην εμπιστοσύνη. Ναι. Ακριβώ. Άρα, Όλοι αισθανόμαστε ότι πρέπει να λάβουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη και να βγούμε μπροστά και να δείξουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και όχι να θεωρητικολογούμε. Και δεύτερον, διότι θεωρώ ότι πράγματι υπήρχε μια αύξηση στα ποσοστά, η οποία όμω δεν αρκεί. Χρειάζεται μια υπέρβαση, χρειάζεται ένα άλμα, όχι μικρά βήματα, ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Τι, μας δει, τι δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο του Πασόκ ε, να πει ότι εσεί είστε το άλμα. Και το λέω αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο πιο πολιτικά και όχι ω δήμαρχο Αθηνών, Με δεδομένο ότι αν ο κύριος Μητσοτάκη ε, πραγματοποιήσει αυτό που λέει και πάει σε εκλογέ σε τρία χρόνια, σε τρία χρόνια είναι οι κάλπε, το Πασόκ με εσά πρόεδρο θα στερείτε την παρουσία σα στο, κοι, στο κοινοβούλιο γιατί θα είστε δήμαρχο. Και εδώ παρενθετικά έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Χρυστοδουλάκη ότι θα είναι ο επικεφαλής κοινοβουλήτης. Δεν υπάρχει σημάδες. καμία συμφωνία και αυτές οι συζητήσεις δημιουργούν αυτή την αποστροφή του κόσμου. Είναι συζητήσεις για τι καρέκλες και τις θέσεις και δημιουργούν μια αποστροφή στον κόσμο, στην πολιτική. Εμεί προχωράμε γιατί πιστεύουμε σε μια λογική που θα yeah. θέλουν να πτυξω.